Διαφορετικό. Πριν από το καλοκαίρι του 2012, αναμένεται σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος να διενεργηθεί στην Κύπρο η πρώτη επέμβαση τοποθέτησης ενδοεγκεφαλικών ηλεκτροδίων σε ασθενή με νόσο Πάρκινσον. Μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα τα τελευταία 7 χρόνια, κυρίες και κύριοι, έχουν υποβληθεί στη χειρουργική αυτή θεραπεία 27 Κύπροι ασθενείς. Παρέμβαση στο μέσα στα γεγονότα κάνει ο γιατρός Μάριος Παντζαρής. Είναι εδώ μαζί μας, νευρολόγος. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πρωτοποριακή μέθοδος και μεγάλη υπόθεση και για την Κύπρο, έτσι γιατρέ. Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε στο δελτίο. Να πούμε ότι πράγματι τα τελευταία 7 χρόνια χειρουργούνται Κύπροι ασθενείς σε συνεργασία με κέντρο του εξωτερικού. Άρα το νέο σε αυτή την ιστορία είναι ότι ενώ γινόντουσαν αυτές οι επεμβάσεις δύσκολες στο εξωτερικό, τώρα θα γίνονται στην Κύπρο. Μάλιστα. Από τη στιγμή που υπάρχουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να προγραμματίσουν και να πραγματοποιήσουν αυτή την επέμβαση. Ναι. Τη στιγμή που υπάρχει η εμπειρία, η γνώση και η εκπαίδευση στην παρακολούθηση αυτών των ασθενών, αποφασίσαμε με την ομάδα των νευροχειρούργων που απαρτίζεται από τους Βάκη Παπαναστασίου και Ανδρέα Κουγιάλη να προχωρήσουν στην πρώτη επέμβαση πριν από το καλοκαίρι του 2020. Αυτή η μέθοδος διαβάζω ότι είναι πολύ αποτελεσματική, κυρίως σε αυτούς που έχουν έντονα κινητικά προβλήματα. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια κριτήρια επιλογής ασθενών βάσει παρενεργειών φαρμάκων και αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Η επιτυχία, εφόσον γίνει σωστά η επέμβαση και τοποθετηθούν με ακρίβεια τα ηλεκτρόδια σε συγκεκριμένους πυρήνες στον εγκέφαλο, είναι πάρα πολύ καλή. Και είναι και μόνιμη θεραπεία αυτό? Μόνιμη θεραπεία με την έννοια ότι σταματάει την οποιαδήποτε πορεία ή εξέλιξη της νόσου. Όχι, την επιβραδύνει σημαντικά όμως. Έχουμε ένα τεράστιο όφελος στη βελτίωση της ποιότητας των ασθενών. Άρα βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ασθενών. Και την ποιότητα ζωής των οικογενειών. Άνθρωποι επιστρέφουν πίσω στις δουλειές τους. Και τι ποσοστό επιτυχίας έχει αυτή η επέμβαση? Από τη στιγμή που θα τοποθετηθούν τα ηλεκτρόδια σε σωστή θέση και θα υπάρξει μια συνεχής μακροχρόνια μεταχειρητική παρακολούθηση και ρύθμιση των βηματοδοτών από εμένα που έχω τύχει μια ειδική εκπαίδευση, το ποσοστό επιτυχίας για τους Κύπρους ασθενείς που έχουμε σήμερα πλησιάζει το 90%. Το 90%. Βεβαίως. Ναι. Υπάρχει όλη υποδομή πια στην Κύπρο για αυτή την δύσκολη επέμβαση? Βεβαίως. Και σε ό,τι αφορά την εξαγωγή της αλλά και σε ό,τι αφορά την παρακολούθησή της. Η τεχνογνωσία και η υποδομή υπάρχει και οι επεμβάσεις θα γίνονται στο αρετέιο νοσοκομείο. Η δε μεταχειρητική, η άμεση μεταχειρητική και η μακροχρόνια μεταχειρητική παρακολούθηση θα γίνεται στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου που εργάζω. Πότε αναμένεται να γίνει η πρώτη επέμβαση? Πριν από το Ιούνιο, ίσως. Μάιο, δηλαδή. Δεν θα το πω το Μάιο για να μην δεσμευτώ, γιατί πέραν από το χειρουργείο του Πάρκινσον έχουμε και κάποια άλλα πρωτοποριακά χειρουργεία που ήδη έχουμε ξεκινήσει από το Δεκέμβριο, ναι, με την ίδια ομάδα νευροχειρούργων που μας. Άρα πάντως πριν από το